Εκτελεί ο Μούργος, παπόκρουση εντυπωσιακή από τον Μάρκο Βελίδη. Στην πρώτη καλή φάση στο μάτς. Ζημιάνης πήρε και πέρσι παιχνίδια, στα 21 του. Τρέχει τώρα να καλύψει ο Παντεκίδης. Άφησε στον Γιαννίκογλου με τα πόδια. Λάθος πάνω στο παίκτη του Ηρακλή. Έγινε το λάθος εκεί. Το shoot out από τον Τομάς. Η πρώτη στιγμή για τον Ηρακλή. Αυτός τον Βιτλή που έμεινε από το προηγούμενο ανεβασμά του στην πτέρυγα. Γυρίζει πίσω σε οργανωμένη πλέον επίθεση ο Ηρακλής. Με τον Πατράλη να πάει κατά μέτωπο διαγώνια. Η παλιά μέσα στην περιοχή. Άλεξιτς, ο Γιουπιτάνα, γκολ! 0-1 στο 25ο λεπτό. Ο Τέζελ Γιουπιτάνα είναι ο σκόρερ από αυτήν την οργανωμένη επίθεση του Ηρακλή. Τον πολύ ωραίο συνδυασμό. Την ασίστα από τον Άλεξιτς και το πλασέ εδώ από τον Τέζελ Γιουπιτάνα. Το πρώτο του φετινό γκολ. Ο Γιουπιτάνα που έχει την καλύτερη αναλογία συμμετοχών και γκολ. Με προστορία και στον Πας Γιάννηνα και στην ΑΕΚ. Και στον Ηρακλή, όπως είπαμε. Τομάς, ο Ουρουγανός θα κάνει το σούτ, είναι πολύ καλό. Κόρνερ από τον Γιαννίκογλου στο 29 ακριβώς η φάση. Λίγο έξω από την περιοχή, ο Ουρουγανός πήγε να κρεμάσει τον Γιαννίκογλου. Ο Δελγιαννίδης αντικαταστάθηκε γιατί ήταν και εκνευρισμένος από τις αψιμαχίες του. Πρώτη μηχρόνου ευκαιρία τώρα για τον Ηρακλή. Ο Τομάς το πλασέ, 2-0. Ο Γιουπιτάνα τελικά. Δεύτερο γκολ, πολύ νωρίς το παιχνίδι, στο 53ο λεπτό. Για τον Ηρακλή, σε αυτό το λάθος στην ολιγορία της άμυνας των γηπεδούχων, το 0-2, έστω και αν αρχικά. Απέκρουσε ο Γιαννίκογλου. Δεύτερο προσωπικό γκολ για τον Γιουπιτάνα στο παιχνίδι. Και σοβαρό προβάδισμα του Ηρακλή, 0-2. Αυτά εδώ στις Σέρες που δίνουν το προβάδισμα στους Κιανόλευκους με 0-2. Το σούτ που έγινε γκολ, αλλά υπάρχει offside. Από τον Κατσατόν ήταν το σούτ. Τον Κύπρο εδώ τον βλέπετε. Εδώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει offside, έφυγε πίσω από τον Πανάγο που τον κάλυπτε, τουλάχιστον έτσι φάνηκε στην κίνηση της φάσης. Μπαγιά του Πεταράκη και τον Μούργο, κρατάει ο Μούργος, κόπηκε από τον Πανάγο τελευταία στιγμή. Έκανε πάρα πολύ όμορφο κατέβασμα ο Μούργος. Γυρνάει, κάνει μια ωραία περιστροφή από το σώμα του. Θα γίνει η σέντρα, ο Σαΐτη κεφαλιά έξω. Άφησε την πάλο Βελίδης γιατί κατάλαβε την πορεία της. Μπάλα από το λάθος που έγινε μέσα στην περιοχή. Το δυνατό σούτ, απέκρουση και κόρνερ από το Δημητρίου. Από την ασίστ του Γιουπιτάνο, Πατράλης έκανε το σούτ. Σιγά σιγά συμπληρώνουμε 7 λεπτά στις καθυστερήσεις. Τέλος τώρα στα 7 λεπτά. Από τον διαιτητή, τον κύριο Γιώργο Μελτζανίδη του Συνδέσμου Ημαθίας. Είπαμε σπουδαία νίκη για τον Ηρακλή, 0-2 με τα δύο γκολ του Γιουπιτάνα στο 25 και στο 53.